κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Στόχος του κλάστερ είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και της έρευνας και να βγάλει πορίσματα μέσα από αυτό. Κύριες περιοχές, ως πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής του ΤΕΕ Γραβενών, θεωρούμε ότι τόσο οι συνάδελφοι μηχανικοί, όσο και οι θερμοτεραυλικοί εγκαταστάτες, όσο και το κοινό, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα γίνουν οι τελικοί χρήστες του φυσικού αερίου και του υγραερίου στην πόλη των Γραβενών, είναι μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε και να δούμε καλές πρακτικές ώστε με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουμε το καινούριο καύσιμο που πλέον θα φτάσει στην περιοχή μας για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Όπως γνωστόν όλοι ξέρετε ότι ο χειμώνας στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στα Γραβενά είναι πάντοτε βαρύς. Προσπαθούμε να δώσουμε και στον τεχνικό κόσμο αλλά και στον απλό γραβενιώτη πολίτη την γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να κάνει σωστές θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, να κάνει σωστή επιλογή του αντίστοιχου λέβητα που χρειάζεται φυσικού αερίου, πάντοτε με γνώμονα την τεχνοοικονομική μελέτη που απαιτείται να γίνει. Σε αυτό συμβάλλει άλλωστε και η ΔΕΔΑ που κατευθύνει όλους τους εγκαταστάτες αλλά και τους μελετητές με συγκεκριμένη νομική διαδικασία να εφαρμοστούν και οι τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να αποδεχτούμε ότι σε μια περιοχή υπομετάβαση και το υδρογόνο θα είναι ένα καύσιμο το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά μας, θα το χρησιμοποιήσουμε και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με μια ομαλότητα, με μια λογική συνέχεια από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, στο υδρογόνο. Υπάρχουν ομιλητές και προσκεκλημένοι από πολλά μέρη της Ελλάδος, μεταφέρουν τη γνώση τους, μεταφέρουν την εμπειρία τους, μεταφέρουν το know-how που είναι αναγκαίο πλέον μετά από 20 σχεδόν χρόνια που υπάρχει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, το μεταφέρουν και στα Γραβενά. Μπορούν όλοι οι πολίτες των Γραβενών να απευθυνθούν στους συναδέλφους μηχανικούς, να πάρουν τη γνώμη μας για το πώς θα πρέπει να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους σωστά και με ασφάλεια και από εκεί και πέρα μετά πηγαίνοντας στη ΔΕΔΑ να έχουν έτοιμη τη μελέτη ώστε να προβούν στην σωστή εγκατάσταση. Μα να σε χαιρετούν, είδαμε αρκετούς μηχανικούς και αντίθετα κάτι και από τα Γραβενά, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι. Οι οποίοι παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον τη σημερινή εκδήλωση. Είναι στόχος του τεχνικού επιμελητηρίου να μεταδοθεί η εμπειρία και η γνώση που υπάρχει σε όσο γίνεται περισσότερους συνάδελφους. Και είδε κάτι, όπως και τα Γραβενά, είμαστε πόλεις που μεταβαίνουμε από τα συνηθισμένα καύσιμα στο φυσικό αέριο. Οπότε είναι λογικό το ενδιαφέρον να είναι το μέγιστο δυνατό. Είναι λογικό όλοι οι συνάδελφοι να ενδιαφερθούν να βελτιωθούν, να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες. Γιατί πολύ απλά ήταν μαζί μας οι ειδικοί, αυτοί που ξέρουν, αυτοί που έχουν τη γνώση, αυτοί που έχουν την εμπειρία να μας μεταφέρουν έτοιμες τεχνικές λύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς που συνέδραμα σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αντιπεριφέρεια Γραβενών και ειδικά στον κύριο Φωλίνα και την παραχώρηση της αίθουσας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας που καλύπτει τις ανάγκες της ημερίδας, αλλά και κυρίως ιδιαίτερες ευχαριστίες στη ΔΕΔΑ που υποστηρίζει με τον κάθε δυνατό τρόπο τη σημερινή ημερίδα. Μάλιστα, θα ακολουθήσουν άλλες εκδηλώσεις. Στο σχεδιασμό που υπάρχει είναι σύντομα να γίνει ένα σεμινάριο, μια ημερίδα τεχνική με συγκεκριμένο θεματολόγιο που θα αφορά στον τρόπο που μπορούν οι θερμοϊδραυλικοί να κάνουν σωστά τις εγκαταστάσεις. Αυτό είναι άλλωστε η δέσμευση και του κ. Αβρονίτη, του εμπορικού διευθυντή της ΔΕΔΑ, ώστε ο τεχνικός κόσμος των Γραβενών και της Δεσκάτης να μάθουν σωστά το πώς θα πρέπει να κάνουν τις εγκαταστάσεις από το σημείο παροχής της ΔΕΔΑ μέσα στις κατοικίες μας. Μάλιστα.